Κωνσταντίνε, πόσες φορές έχεις ακούσει τη φράση ναι. Πριν σε γνωρίσω, δεν σε συμπαθούσα. Ναι. Άπειρες. Ακόμα περισσότερες φέτος έχω ακούσει τη φράση. Σε έβλεπα παλιά σε εκείνη την εκπομπή μέσα στη νύχτα και ήθελα να σπάσω την τηλεόραση. Ποια εκπομπή? Το Ευθέως. Α, ναι, ναι. Τώρα όμως λέει τα απογεύματα κάθομαι 6 ώρα και περιμένω να βγεις. Και αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τι χρονιά η οποία για σένα έχει μεγάλες αλλαγές. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν επαγγελματικά και προσωπικά, πώς θα σχολίαζες τη χρονιά? Επαγγελματικά, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι μου λείπει το ραδιόφωνο, πολύ. Ναι. Μια καλή χρονιά. Καλύτερη. Ναι. Η καλύτερη. Ο Sky μου έδωσε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και την ανοχή σε ένα πεδίο το οποίο είναι πρωτόγνωρο στην ελληνική τηλεόραση. Πρωτόγνωρο γιατί? Διότι δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει ενημερωτική εκπομπή με στοιχεία show και τόση ελευθερία στην έκφραση, διότι εκεί παίζεται το παιχνίδι. Πώς εκφράζεις την είδηση, πώς τη μεταφέρεις. Προσωπικά πώς ήταν η χρονιά? Προσωπικά ήταν αναπάντηχη. Αυτό. Δεν νομίζω ότι είμαι ούτε έτοιμος, ούτε έχω τη διάθεση να το αναλύσω περαιτέρω. Δεν μου πήγαν τα πράγματα όπως τα περίμενα. Πάμε παρακάτω. Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Όσο ζούμε μαθαίνουμε. Η ζωή έχει μεγάλες εκπλήξεις. Η ζωή έχει τεράστιες εκπλήξεις. Το βασικό είναι το εξής. Υγεία. Δεν είναι έτσι λόγια του αέρα αυτά που λέω. Οι γονείς μου είναι καλά. Η οικογένειά μου είναι καλά. Πολλοί δικοί μου άνθρωποι είναι καλά. Και άρα γιατί ζητάς υγεία? Υγεία ζητάνε συνέχεια άνθρωποι που έχουν καεί. Όχι. Γούνατς, διότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δεδομένο. Ναι. Διότι βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Διότι είμαστε σε μια δραματικά ευαίσθητη φάση και κατάσταση. Διότι ακούω πράγματα που μου σηκώνουν την τρίχα. Πιστεύεις ότι όταν μας συμβαίνει κάτι δραματικό, ας πούμε, στην προσωπική μας ζωή, μαθαίνουμε κάτι από αυτό? Ναι. Και τι είναι αυτό που μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε έτσι όπως φαίνονται. Πώς είναι. Ενδεχομένως πονηρευόμαστε λίγο παραπάνω. Και δέχεται ορισμένα πλήγματα η αφέλειά μας. Όμως δεν πρέπει από όλη αυτή την κατάσταση να περιοριστεί το πόσο ανοιχτή είναι η καρδιά μας. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι τρώνε τα μούτρα τους και μετά την πληρώνουν οι επόμενοι ή σταματάνε να είναι σε θέση να εμπιστευθούν, να αγαπήσουν και εκεί, και νομίζω ότι χάνουν τρόπον την το παιχνίδι. Εκτιμώ πάρα πολύ επί τη ευκαιρία την διακριτικότητά σου στον τρόπο με τον οποίο θέτεις έμεσα μια ερώτηση που αφορά έναν αποτυχημένο γάμο. Ευχαριστώ για αυτό. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο, και αν εξαιρέσουμε μια παντελώς αποτυχημένη εμφάνιση στην εκπομπή Kardashians με τον Γρηγόρη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε, εκεί το αποδίδω, ότι δεν ήθελα τότε να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, είναι η πρώτη φορά που συνομιλώ με κάποιον μπροστά στις κάμερες εδώ και σχεδόν, δεν ξέρω, ένα χρόνο. Μια σεζόν θα το πω. Ναι. Γιατί? Διότι σε εμπιστεύω. Γιατί? Διότι είναι το κανάλι μου. Ίσως και με ρώτησες πιο πριν. Πέρυσι έμπαινα μέσα στο inbox στο Facebook και με βρίζανε. Όχι εσύ. Έλα, το ξέρεις. Όχι, το ξέρεις εσύ. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι... Ξέρεις τι. Εγώ δεν μπορώ να τον τυλάρω. Τον τυλάρεις. Να σου πω κάτι. Δεν διαβάζω καν. Ο ευαίσθητος άνθρωπος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και αδύναμος. Είχα ένα λοχαγό στη Σάμμο, και ο οποίος σε κάποια στιγμή γυρνάει και μου λέει, επειδή είχε καταλάβει ότι έρχομαι από ένα άλλο περιβάλλον και ότι προσπαθούσα να προσαρμοστώ. Μου λέει, εκεί που νομίζεις, πιστεύεις ότι η αντοχή σου έχει τελειώσει, έχεις ακόμα άλλο τόσο. Ναι. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα, μου λες, δεν μπορείς να τον τυλάρεις αυτό. Κι όμως, εγώ πέρυσι έμπαινα μέσα στο Face, άνοιγα το inbox και πρέπει να σου πω ότι, όχι όλα τα μηνύματα, αλλά ίσως η πλειονότητα ήτανε οχετός. Οχετός, φίλε, κανονικά.
Φέτος ζω το ακριβώς αντίθετο. Τι έλεγες εκεί, τι έλεγες. Τίποτα, τα αγνοείς. Εκτός άμα είσαι σε αδύναμη φάση και κατάσταση που τους πετάς ένα μπινελίκι. Σε προβληματίζει, λες εσύ, μήπως τελικά να έχουν δίκιο. Μήπως κάνω κάτι υπερβολικό. Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Εγώ γνωρίζω ότι δεν είμαι. Δηλαδή φταίνουν όλοι οι άλλοι και δεν φταίνω εγώ. Όχι, όχι. Εγώ γνωρίζω ότι δεν είμαι λόπεδο, γνωρίζω ότι είμαι κακόψυχος. Καλά, εντάξει, εννοείται. Φυσικά και αυτό δεν μπορεί να σε ξέρει κάποιος. Και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι προφανώς κάνω λάθος. Οκ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, από την άλλη.